Από το Σύλλογο Αλμεγακατασκευών, ο κ. Τζόγιας. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Εγώ δεν θέλω να σας πω για το ΦΠΑ και τα διάφορα συνδικαλιστικά. Θέλω απλά να στείλω 2-3 σαφή προσδιορισμένα πολιτικά μηνύματα σε κάποιους. Και θέλω να αρχίσω τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Αυτόν που κάθε μεσημέρι θέλει 4 αρνιά για να χορτάσει. Είπε λοιπόν ο Αχόρταγος πως όσοι μαζεύονται στις πλατείες και διαμαρτύρονται είναι μαλάκες ή κομμουνιστές. Αυτοί οι μαλάκες και οι κομμουνιστές πρέπει να ξέρουν που θα τον στείλουν στο σπίτι του μια ώρα αρχίτερα. Στον κύριο Σκανδαλίδη θέλω να του πω ότι ποτέ μου δεν ήξερα πως η κυβερνός αριστερά έκρυβε στο βιβλίο του τόσες δυσάρεστες για τον λαό εκπλήξεις. Ακόμα ένα μήνυμα προς τους βολευτές του τόπου. Του χρόνου τέτοια εποχή θα είμαστε όλοι μαζί συγκεντρωμένοι στον πλατή ποταμό. Αν θέλουν να μας δουν, δεν έχουν παρά να περάσουν από εκεί. Εκεί θα τραγουδάμε όλοι μαζί το στίχο του εθνικού μας ύμνου, περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα ανακλές. Κρίμα που σε αυτόν τον τόπο είχαμε μόνο 2 βουλευτές, την κυρία Μίκα Ιατρίδη και τον κύριο Γιώργο Κασάρα, που τους αξίζουν θερμά συγχαρητήρια για τη στάση τους στη ψήφιση του Δευτέρου Μνημονίου που άντεξαν στις πολιτικές πιέσεις. Αγαπητοί φίλοι, από εδώ και στο εξής, μονόδρομος, η στήριξη της τοπικής αγοράς, της τοπικής οικονομίας στο σύνολό της, είναι πια υποχρέωσή μας. Είναι ζήτημα αλληλεγγύης για να σώσουμε ό,τι απόμεινε στην αγορά αυτού του τόπου. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους πάρα πολύ που έχετε τη σήμερα και να σας πω ότι αυτή η κίνηση είναι η πρώτη κίνηση που κάνουμε σαν επιμελητήριο. Θα πράξουν ακόμα πολλές κινητοποιήσεις και θα θέλαμε να είστε όλοι κοντά μας. Είναι σημαντικό για μας το να έρθει ο κόσμος και να σταθεί δίπλα μας. Έχοντας τον κόσμο μαζί μας και δίπλα μας, ξέρουμε και εμείς ότι έχουμε κάποιον σύμμαχο. Παίρνουμε από αυτά τη δύναμη και μπορούμε να προχωρήσουμε για παρακάτω. Όσον αφορά τις νέες κινητοποιήσεις που θα γίνουν, θα σας ενημερώσουμε μέσω των τηλεοράσεων και των ραδιοφώνων και ευελπιστούμε ότι θα είστε πάντα μαζί μας και να μας βοηθάτε. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.